Ακάμας. Εδώ και 3.000 χρόνια είναι ο ακούραστος, όπως υπαγορεύει και το όνομά του, οικοδεσπότης για 650 είδη ιθαγενών φυτών, το 40% της χλωρίδας του νησιού. Φιλοξενεί επίσης το 60% των πουλιών και το 90% της υπόλοιπης πανίδας, συμπεριλαμβανομένων των δύο ειδών θαλάσσιων χελωνών και της μεσογειακής φώκιας. Τα μονοπάτια του αντιχούν από θρύλους, μύθους και δοξασίες. Η Αφροδίτη, ο Άδωνης, η Ρίγαινα, ο Διγενής, η Αγία Ελένη, οι Πότες, πειρατές και κουρσάροι, Ναΐτες, Σαρακινοί, Σταυροφόροι και Οθωμανοί. Όμως ο Ακάμας, εκτός από κυβωτός της βιοποικιλότητας και μνημείο λαϊκής παράδοσης και πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι και οι άνθρωποι του. Κάθε χρόνο προωθούνται από το Υπουργείο Εσωτερικών έργα αξίας περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη των κοινοτήτων του Ακάμα. Την ίδια στιγμή, το στεγαστικό σχέδιο αναζωογόνησης ορεινών και ακριτικών περιοχών, το οποίο θα προκηρυχθεί εκ νέου την 1η Ιανουαρίου 2021, καλύπτει πλέον και τις 8 κοινότητες που εμπίπτουν στο τοπικό σχέδιο ΑΚΑΜΑ, ενώ εντάσσονται και πρόσθετες κοινότητες. Το τοπικό σχέδιο ΑΚΑΜΑ που εκπώνησε το Υπουργείο Εσωτερικών ενθαρρύνει την ανάπτυξη, κυρίως στον τομέα του τουρισμού, με την προώθηση νέων εναλλακτικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας που προβάλλουν την περιβαλλοντική και αγροτική ταυτότητα της περιοχής. Παράλληλα, προτείνει μια νέα χωροταξική οργάνωση της υπαίθρου και συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως το επισκέψιμο αγρόκτημα, μια νέα πρωτοποριακή μορφή ανάπτυξης με δυνατότητα διανυκτέρευσης. Το σχέδιο καθορίζει επίσης τρεις περιοχές εξειδικευμένων αναπτύξεων και νέες ζώνες ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τους συντελεστές δόμησης σε όλους τους πυρήνες των κοινοτήτων και επεκτείνοντας τα όρια των οικιστικών και τουριστικών ζωνών στις κοινότητες. Τώρα, ένα νέο μονοπάτι χαράζεται στον Ακάμα. Δεν είναι άλλο από το σχέδιο Αηφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα, που εκπώνησε το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Το σχέδιο αναμένεται να λειτουργήσει στο τέλος του 2022 και περιλαμβάνει έργα αξίας πάνω από 12.500.000 ευρώ. Το σχέδιο Αηφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου του Ακάμα είναι ένα μονοπάτι που ξεκινά από την αναγνώριση ότι η διατήρηση και η ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος και του ιδιαίτερου πολιτιστικού χαρακτήρα της περιοχής είναι ζωτικής σημασίας. Και περνά από τη διαπίστωση ότι εξίσου σημαντική είναι η δημιουργία συνθήκων που θα μας επιτρέψουν να επενδύσουμε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ευκαιρίες που δημιουργεί για την περιοχή το Εθνικό Δασικό Πάρκο. Και να προωθήσουμε την ενίσχυση της οικονομίας, ιδιαίτερα των τοπικών κοινοτήτων, μέσα από βιώσιμη ανάπτυξη προσαρμοσμένη στα ειδικά χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της περιοχής. Η οργάνωση της διαχείρισης των επισκεπτών και η εφαρμογή κανόνων λειτουργίας και αστυνόμευσης του πάρκου, αλλά και η συνεχής αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός της πληροφόρησης για τις αξίες και άλλα στοιχεία ενδιαφέροντος της περιοχής θα διασφαλίσουν όχι μόνο την προστασία της φύσης, αλλά και την ικανοποίηση του επισκέπτη. Αυτό το νέο μονοπάτι που χαράζεται στον Ακάμα οδηγεί τέλος στην αποδοχή ότι οι ανάγκες των ανθρώπων και της φύσης πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι μεμονωμένα, αλλά ως ενότητα. Ας το διασχίσουμε μαζί και ας το αφήσουμε να γίνει μια κοινή βάση για συνεργασία και λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για το καλό του τόπου μας.